σας. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Δήμο του Παπά. Η πρωτότυπη κοινή δράση των μουσείων υπό την αιγίδα της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαίων, με αφορμή την Διεθνή ημέρα μουσείων το Σάββατο 18 Μαΐου, αντανακλά αφενός τη διάθεση και το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων και αφετέρου η κοινή μας πεποίθηση πως η αλληλεπίδραση και οι συμπράξεις στον χώρο του πολιτισμού και των μουσείων έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος τόσο για κάθε μουσείο ξεχωριστά, όσο και συνολικά για το πολιτιστικό γυμναστέ της πόλης μας. Άλλωστε, η νέα δημοτική αρχή, όπως πολλές φορές έχει τονίσει ο Δήμαρχος Λευσέων Θανάσης Παμάκος, προτάσει το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας και θα συνεχίσει να λαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας. Ενώνουμε τα μουσεία στο χάρτη και με την υποστήριξη και την ευγενική χορηγία του αστικού κτέλ Λάρισας, καλούμε μικρούς και μεγάλους σε μια συναρπαστική περιήγηση. Καλούμε μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τα μουσεία της πόλης μας και τους θησαυρούς που αυτά έχουν. Το τέλος της διαδρομής, και αφού συμπληρωθούν τα κενά σήμερα του χάρτη, τα τέσσερα εκθέματα έκπληξη, φέρνει και μια υπόσχεση για τη συνέχεια αυτών των δράσεων και για νέες εμπειρίες και φιλαρχίας πολίτες. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω ότι παράλληλα το Σάββατο το πρωί στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της πόλης μας υλοποιούμε και μια δράση για την Διεθνή ημέρα των μουσείων με τίτλο Αντίσταση Νόπλου την Τέχνη, εστιάζοντας στην τέχνη της ζωγραφικής και της φωτογραφίας. Η δράση αυτή θα γίνει μεταξύ 10.30 και 1.30 το μεσημέρι στον χώρο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Σας ευχαριστώ πολύ.